Ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Χανίων, ο Άγιος Ιωάννης, από το 2008 που ιδρύθηκε, πραγματοποιεί 2 αιμοδοσίες το μήνα για να μην λείψει το πολύτιμο αγαθό της ζωής από όσους το έχουν ανάγκη. Οι αιμοδοσίες πραγματοποιούνται σε συνεργασία με το Τμήμα Αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων. Μάλιστα, έχει ενεργό συμμετοχή και στις δράσεις για τους δότες νοτιού μυελού, όπως τονίστηκε στην Κοπή της Πίτας σε κοσμικό κέντρο στα Χανιά. Με την πανδημία ο Σύλλογος δεν σταμάτησε καθόλου με τις αιμοδοσίες, διότι έχουμε ασθενείς που το αίμα το χρειάζονται καθημερινώς. Ξεκίνησε καινούργια χρονιά με θελοντική αιμοδοσία 11 του μηνός στο Δημαρχείο Χανίων, 30 έχουμε στην Παλιόχωρα. Ο Σύλλογος εκτός της αιμοδοσίας πραγματοποιεί και δειγματοληψία μυελού των οστών και συνεργάζεται και με την τράπεζα στο Ηράκλειο των βλαστοκυττάρων, όπου ενημερώνουμε τις εγγύους και για να πηγαίνουν και τα βλαστοκύτταρα εκεί. Οι αιματολογικοί ασθενείς, παρά τις εξελίξεις της επιστήμης και των φαρμάκων, δεν μπορούν να ζήσουν χωρίς το αίμα που το προσφέρει ο καθένας από εδώ, από εμάς, από τους ανθρώπους που είναι γύρω μας. Βοηθάει και στο τομέα φυσικά του αίματος, που όπως είπα είναι απαραίτητο για να ζήσουν οι ασθενείς, και στο τομέα των μεταμοσχεύσεων, προωθώντας την ιδέα της δωρεάς μυελού των οστών και ομφαλικού αίματος, το οποίο είναι μια ισότιμη πηγή με αυτή του μυελίου των οστών για τις μεταμοσχεύσεις. Η Κοπή της Πρωτοχρονιάτικης Πίτας πραγματοποιήθηκε ξανά 2 χρόνια μετά από την πανδημία και η πρόεδρος του Συλλόγου Δέσποινα Ροδουσάκη δεν μπόρεσε να κρύψει τη χαρά της για την ανταπόκριση του κόσμου. Η χρονιά πήγε πάρα πολύ καλά και πιστεύω και φέτο, αφού ξεκινήσαμε με το Δήμο με 44 φιάλες πρώτη αιμοδοσία, πιστεύω και εύχομαι να πάμε καλά. Οι ανάγκες υπάρχουν πάντα, δεν το συζητάμε, γιατί όπως έχουμε πει πολλές φορές, έχουμε στα Χανιά 48 άτομα με μεσογειακή αναιμία. Αυτά τα παιδιά θέλουν μετάγγιση 2 φορές το μήνα. Και δυστυχώς στα Χανιά αυτή τη στιγμή έχουμε πάρα πολλά άτομα με λευκημία, με καρκίνους και εκτός παιδιά έλεος στα τροχαία. Με λευκημία μιλάμε παιδιά με 30 χρονών, 25 χρονών. 10 λεπτά αιμοδοσία σηματοδοτούν τη ζωή για τον συνάνθρωπό μας. Δεν μπορούμε λοιπόν παρά να συμπαραστεκόμαστε σε όλη αυτή την προσπάθεια. Μια κοινωνία όπως έχει διαμορφωθεί σήμερα εξαρτάται σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό και επιβίωση συγκεκριμένων ατόμων από τις φιάλες αίματος που έρχονται και μαζεύονται. Νέα μέλη, εθελοντές αιμοδότες ωστόσο, εγγράφονται ολοένα και περισσότεροι για να προσφέρουν ζωή στους συνανθρώπους μας.